Ξέρετε, για να μην αφήσω κανένα θέμα αναπάντητο και κανένα χωρίς να το συζητήσουμε περαιτέρω, γιατί όλα έχουν εξαιρετικά μεγάλο ενδιαφέρον και δυστυχώς, και το λέω με λύπη το συμπέρασμα, ακόμη και σήμερα για την εκκίνηση έργων, όχι για την ολοκλήρωση ή την υλοποίηση του σχεδιασμού, για την εκκίνηση των έργων ακόμη συζητάμε σήμερα, θέλω να τα πιάσουμε ένα-ένα. Θέλω να ξεκινήσω από τα λιμάνια. Πριν μου πείτε οτιδήποτε, Ελάτε. Θέλω να σας πω το εξής. Για μένα όλα αυτά τα χρόνια ο βασικός εχθρός ήταν οι μισές δουλειές. Οι μισές δουλειές και η αδύναμη κρίκη της αλυσίδας. Δηλαδή, έχεις υπουργό. Με τη συμπαράσταση του πρωθυπουργού σου βγάζει την χρηματοδότηση. Σου φτιάχνει το πλάνο. Σου δίνει τη μελέτη. Και το παίρνεις και το στραπατσάρεις. Σε επίπεδο τοπικό, εγκληματικό λάθος. Δεν θα ξανά έχεις την ευκαιρία. Σε ποια περίπτωση έγινε αυτό? Και τώρα με προκαλείτε να ρωτήσω. Ένα παράδειγμα θα σου πω. Κάθετος άξονας. Ο κάθετος άξονας της Ροδόπης δεν θα χρηματοδοτούνταν ποτέ. Ήταν ένα έργο φάντασμα του 1974. 110 εκατομμύρια σε μια τέτοια περιοχή. Ο κάθετος άξονας της Ροδόπης λοιπόν προβλέπονταν σε μια συγκεκριμένη χάραξη με σκοπό να έχει κατάληξη στο Θρακικό Πέλαγος και εκεί πέρα σε δημόσια γη με σύμβαση παραχώρησης να δημιουργηθεί πεντάστερο ξενοδοχείο και μαρίνα. Το λέω πρώτη φορά τώρα αυτό. Για την οποία είχαν ενδιαφερθεί συγκεκριμένοι επιχειρηματικοί όμιλοι της Αθήνας για να την αξιοποιήσουν με σκοπό να κατεβάσουμε σε Αλεξανδρούπολη, Κομοτηνή και Καβάλα όλα τα γιότ και τα εστιοπλοϊκά από τη Μαύρη Θάλασσα. Είχαμε πάει μέχρι την Κωνσταντζά, από τον Μπουργκάς μέχρι την Κωνσταντζά και μετρούσαμε τι πλούτος υπάρχει εκεί για να πέσει μες στο Αιγαίο. Και ήταν σημαντικός ο πλούτος αυτός. Αυτοί που λέμε εμείς φτωχότεροι λαοί είχαν ένα 5-6% πλουσίων ανθρώπων οι οποίοι διψούσαν να ρίξουν τα γιότ και τα εστιοπλοϊκά στο Αιγαίο. Ένα τέτοιο εστιοπλοϊκό τότε άφηνε ετησίως με τα τέλη ελιμενισμού, συντήρησης, τροφοδοσίας και της φιλοξενίας περίπου 8 με 9 εκατομμύρια δραχμές το χρόνο. Δραχμές. Το χρόνο. Αντιλαμβάνεστε πόσες θέσεις εργασίας δημιουργούσε. Άλλαζε το προφίλ της περιοχής. Προχωρώ. Αυτόν τον άξονα λοιπόν τον κατακρεουργούν την επόμενη μέρα για να μην περάσει από έναν οικισμό βορείως της Κομοτηνής από την Καρυδιά, καθυστερούν 7 χρόνια, πολλαπλασιάζουν τον προϋπολογισμό του, τώρα ίσα ίσα ολοκληρώνεται, με τον Τζαμπουκά χρειάστηκε να ξαναγίνω εγώ υπουργός ώστε με τον τότε Περιφερειάρχη να τον εγκαινιάσουμε παρά την αντίδραση των κυβερνώντων, των δικών μας κυβερνών που θέλαν να έρθουν εδώ και να κάνουν πολιτική φιέστα. Ο άξονας τέλος πάντων υλοποιείται και ακόμα δεν έχουν περάσει λεωφορεία. Που είναι θέμα μιας ρηματικής διακίνωσης και που διψάει η παραλία μας από την Αλεξανδρούπολη μέχρι και τα Άβδυρα, διψάει για τέτοιο κόσμο να έρθει εδώ το Σαββατοκύριακο να αφήσει τον οβολό του. Και αφήνουν ημιτελή τη φύλαξη τη συνοριακή, χωρίς φυτογειονομικούς ελέγχους, χωρίς τελωνιακούς ελέγχους, χωρίς αστυνομικούς ελέγχους, με αποτέλεσμα να αιμορραγεί η τοπική αγορά.